το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μια μεγάλη αγωνία στους Πελοποννήσιους πολίτες με την επίσκεψη του κυρίου Τσιρόνη, ο οποίος και προφορικά άφησε να εννοηθεί ότι ο σχεδιασμός, ο εθνικός σχεδιασμός θα ακυρώσει το έργο της περιφέρειας Πελοποννήσου. Αλλά τον είδαμε και στη συνέχεια με την διαβούλευση και με την ανακοίνωση του εθνικού σχεδιασμού να κάνει δηλώσεις για την περιφέρεια Πελοποννήσου και για το έργο της περιφέρειας. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την ερώτηση και για μία ακόμη φορά να εκφράσουμε ως Περιφερειακή Αρχή κατηγορηματικά την άποψή μας, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα προς όλους τους αποδέκτες. Το πρώτο βεβαίως προς τους Πελοποννήσιους πολίτες είναι ότι η Περιφέρεια θα σταθεί αντάξια της εμπιστοσύνης τους και συνεπής σε όλες τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Η λαϊκή εντολή που έχουμε από τους Πελοποννήσιους πολίτες είναι να συνεχίσουμε το έργο μας και να μετατρέψουμε την περιφέρεια Πελοποννήσου από πιο βρώμικη περιφέρεια σε περιφέρεια της αειφορίας. Από εκεί και πέρα, απέναντι στον κύριο Τσιρόνη και σε όλα γενικότερα τα κυβερνητικά στελέχη που μπορούν να φαντάζονται ότι μπορούν να αλλάξουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της αιρετής περιφέρειας ή που μπορούν με αποφάσεις του αποφασίζομαι και διατάζομαι να αλλάζουν εντελώς αποφάσεις συλλογικών οργάνων, καταλαβαίνετε ότι η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Περιφερειάρχης και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στις δημόσιες δηλώσεις του είναι μια γλώσσα πολύ σκληρή αλλά με απόλυτη συνέπεια απέναντι σε αυτά που λέει στους πολίτες. Το πιο σημαντικό απ' όλα, έχουμε πλέον στα χέρια μας την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία πέρα από το να καταδικάζει την πολιτική συμπεριφορά του συγκεκριμένου υφυπουργού και να θεωρεί ότι είναι εντελώς αντιδημοκρατική πολιτική του πρακτική, χαρακτηρίζει εντελώς προσχηματική τη διαβούλευση. 10 μέρες διαβούλευση δεν γίνεται, ούτε όταν έχουμε μία απλή μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Θέλουμε 40 και 45 μέρες. Και προσπαθούν να μας πείσουν ότι σε μέσα σε 10 μέρες θα καταφέρουν να έχουν όλα τα δυνατά, ότι θα έχουν διαβούλευση με όλες τις δυνατές διατυπωμένες απόψεις. Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι το εξής. Υπάρχει ένας σχεδιασμός που δεν ξέρουμε ποιος τον υπογράφει, που δεν ξέρουμε αν τον έχουν δει οι επιστήμονες και οι υπηρεσίες του ΙΠΕΚΑ. Ένας σχεδιασμός ο οποίος ουσιαστικά, κατά τη δική μας γνώμη, έρχεται να εξυπηρετήσει μόνο ιδιωτελή πολιτικά συμφέροντα. Είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά στον κόσμο, ρωτήθηκε γι' αυτό ο κ. Τσιρόνης, και δεν έχει απαντήσει κανείς από πού θα είναι χρηματοδοτήσεις. Θολώθηκαν τα νερά με την επίσκεψή του, αλλά και με τις συναντήσεις με τους κυρίους δημάρχους, αιτήματα των οποίων και ερωτήσεις των οποίων ο κ. Υπουργός δεν απάντησε. Μάλιστα θα σας έλεγα ότι προσπάθησε να δημιουργήσει ρήγματα στις σχέσεις μεταξύ των Δημοτικών Αρχών και της Αιρετής Περιφέρειας. Όμως και οι κύριοι δήμαρχοι και οι Δημοτικές Αρχές και η Αιρετή Περιφέρεια έχουν υποχρέωση να συνεργαστούν για να δουλέψουν σε όφελος των πολιτών. Αυτό λοιπόν το έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι μονόδρομος. Είναι έργο αναπτυξιακό, είναι έργο με συγκεκριμένες πιστώσεις οι οποίες έχουν δεσμευτεί και εξασφαλιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι έργο που έχει τεχνολογία που έχει εφαρμοστεί και έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα και είναι έργο το οποίο έχει εγκεκριμένη ΑΕΠΟ. Έχει απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έχει οριστικό ανάδοχο και βρίσκεται στο ελεκτικό συνέδριο. Λοιπόν, όλοι αυτοί που ισχυρίζονται ότι μπορούν να ακυρώσουν αυτό το διαγωνισμό, σε ποιο νομικό πλαίσιο το στηρίζουν? Έτσι ακυρώνονται διεθνείς διαγωνισμοί. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν σας λέω και ακόμη μια φορά ότι η στεναρή βούληση του Περιφερειάρχη, η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε προσφυγή από την πλευρά της αιρετής περιφέρειας, όχι μόνο στους ελληνικούς θεσμούς αλλά και στους ευρωπαϊκούς, για όποιον τολμήσει να αγγίξει το έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε σχέση με την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων. Κύριε Νικολάκου, το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι κάποιοι δήμαρχοι και βλέπουμε και ιστολόγια ή μας μαζικές ενημέρωσεις να αναφέρουν ότι δήμαρχοι έχουν φύγει εντός εισαγωγικών από το άρμα της περιφέρειας όσον αφορά το σχεδιασμό για τα απορρίμματα και επειδή τους έχει
πει ο αναπληρωτής υπουργός ότι θα τους δώσει λεφτά, είναι λογικό ότι θέλουν να κάνουν το δικό τους σχεδιάσμα. Πώς σχολιάζεται αυτό και αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο? Και το δεύτερο, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές φωνές που κατηγορούν την περιφέρεια Πελοποννήσου για αδράνεια, αμέλεια και αδιαφορία, αν μπορώ να το πω έτσι, όσον αφορά τις χωματερές στην αποκατάσταση, και λένε να πληρώσει πλέον ο κύριος Στατούλης και η περιφέρεια τα πρόστιμα γιατί έχει καθυστερήσει. Το πιο σημαντικό σε αυτό που θα σας απαντήσω είναι το δεύτερο ερώτημα, το οποίο πραγματικά ακούμε φωνές να θεωρούν ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι υπεύθυνη για τα πρόστιμα σε σχέση με την αποκατάσταση των Χαδά. Σας λέω λοιπόν ότι αυτές οι φωνές δεν είναι μόνο συκοφαντικές, είναι απόλυτα αποπροσανατολιστικές και θέλουν να διώξουν την ευθύνη από αυτούς που πραγματικά την έχουν. Ξέρετε, τα πρόστιμα που έρχονται από το παρελθόν δεν έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση των χωματερών. Τα πρόστιμα υπάρχουν επειδή κάποιοι δεν είχαν κλείσει τις χωματερές το χρόνο που έπρεπε. Γι' αυτό υπάρχουν τα πρόστιμα, επειδή λειτουργούσαν οι χωματερές. Άρα λοιπόν είναι βέβαιο ότι η μοναδική παράμετρος που μπορεί να βοηθήσει στο θέμα των προστήμων είναι το έργο της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και η περιφέρεια Πελοποννήσου μέσα σε λίγο χρόνο, για ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, κατάφερε πέρα από την μελέτη η οποία έχει την προέγκριση του ΕΠΕΡΑ και της διαχειριστικής αρχής, να έχει πλέον δημοπρατήσει το έργο και να έχει προχωρήσει και στην ανάδειξη αναδόχου. Άρα λοιπόν, μόνο η υλοποίηση αυτού του έργου της περιφέρειας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για να αντιμετωπίσουμε το θέμα των προστήμων. Και θα θυμάστε παλαιότερα, όταν ο Περιφερειάρχης συγκαλούσε σχεδόν καθημερινά τις δημοτικές αρχές και ζητούσε γρήγορα να προχωρήσουμε σε νόμιμο τρόπο προσωρινής διαχείρισης για να κλείσουν οι Χαδά, τότε κάποιοι έλεγαν, πολιτικοί παράγοντες, ότι δεν χρειάζεται να κλείσουν οι Χαδά, δεν πρόκειται κανείς να πληρώσει τα πρόστιμα. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν, ο Περιφερειάρχης μόνο ως παράγων ο οποίος μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του θέματος μπορεί να πούμε ότι είναι, και η περιφέρεια Πελοποννήσου και σε καμία περίπτωση δεν είναι η αιτία της επιβολής των προστήμων. Τώρα, σε σχέση με αυτό που μου είπατε για τις δημοτικές αρχές, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πολιτική ωριμότητα στους κυρίους δημάρχους του Πελοποννήσου, υπάρχει ευθύνη, αντιλαμβάνονται ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ένα έργο στο τελικό στάδιο και θα θελήσουν όλοι μαζί να αλλάξουμε την εικόνα της Πελοποννήσου σε σχέση με την αειφορία και το περιβάλλον από τη μία, αλλά και την κατασπατάληση δημοσίου χρήματος από την άλλη. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει κάποιος από τους κυρίους δημάρχους ο οποίος θα θέλει να ξεκινήσει από μηδενική βάση. Πρέπει και οφείλουμε όλοι να συνεργαστούμε και να έχουμε συνέργειες, αυτό είναι αυτονόητο. Δεν έχει καμία σημασία για τους πολίτες εάν συμπαθεί ή αντιπαθεί ο ένας δήμαρχος τον περιφερειάρχη ή ένας άλλος, πώς αισθάνεται για την περιφερειακή αρχή. Εδώ μιλάμε για υποχρεωτική συνέργεια υπέρ των πολιτών. Νομίζω όμως, και αυτό το θεωρώ δεδομένο, ότι και οι πιο... οι φωνές οι πιο, θα έλεγα, που οι τελευταίες αντιστέκονται, στο τέλος θα καταλάβουν ότι αυτό που λέει ο κύριος Τσιρώνης και αόριστο είναι και εφαρμογή δεν έχει και δεν τους δίνει τη δυνατότητα άμεσα να προχωρήσουν σε νόμιμη διαχείριση κλείνοντας τους Χαδά, και πάνω και πρώτα απ' όλα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε από πού θα είναι αυτές οι χρηματοδοτήσεις. Οι δημοτικές αρχές όφυλαν να έχουν νόμιμο τρόπο προσωρινής διαχείρισης. Να μην φτάσουμε στο παραένα. Αυτή τη χρονική στιγμή λοιπόν ψάχνουν κάποιοι, εύχομαι να τα καταφέρουν, μονόδρομος είναι για να λυθεί μια για πάντα το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου, το έργο της περιφέρειας Πελοποννήσου. Έχει όλα εκείνα τα στοιχεία ενός έργου το οποίο αποκαθιστά για πάντα το πρόβλημα στην Πελοπόννησο, μετατρέπει σε την Πελοπόννησο σε περιφέρεια εφορίας, έχει πολλές θέσεις εργασίας, είναι πράσινο έργο, έχει ανταποδοτικά ωφέλη για τις περιοχές που θα γίνουν οι μονάδες επεξεργασίας και είναι εκείνο το έργο το οποίο εξασφαλίζει για τα πολλά επόμενα χρόνια ένα καθαρό, υγιές και κατάλληλο περιβάλλον για να μεγαλώσουν οι επόμενες γενιές της Πελοπόννησου.